Άρα, μέσα από όλα αυτά τα παραδείγματα μπορούμε να δούμε ότι και μέσα από τον μικρό πρόλογο που σας έκανα για το μάρκετινγκ σαν επιστήμη, σαν σύνθεση επιστημών, μπορούμε να δούμε έναν ορισμό που νομίζω και οι συνάδελφοί σας σε λίγο θα τον σχολιάσουν, ότι είναι ένα σύνολο διεργασιών που φτιάχνει, επικοινωνεί και προσφέρει αξία. Και αυτή την αξία θα την αναλύσουμε αργότερα. Αυτό είναι το ζητούμενο της όλης υπόθεσης. Τι αξία θα δώσετε εσείς για να ξεπεράσετε όλους τους υπόλοιπους που λένε ότι κάνουν το ίδιο πράγμα με εσάς. Και φυσικά, κανένας δεν λέει ότι το μάρκετινγκ δεν έχει σαν στόχο το κέρδος. Ακόμη και μη κερδοσκοπικός οργανισμός να είστε, το κέρδος μεταφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Όλοι στοχεύουν στο να βγάλουν κάτι από αυτή την ιστορία. Αλλά το ζητούμενο είναι πώς και σε ποιο χρονικό διάστημα θα καταφέρεις να το κάνεις αυτό. Εσάς και περισσότερο όλους αυτούς που ασχολούνται με την οργάνωση του μάρκετινγκ, ενδιαφέρει η διοίκηση, δηλαδή η σωστή εφαρμογή του μάρκετινγκ ή θα μπορούσαμε να πούμε και η στρατηγική του μάρκετινγκ, που είναι και τέχνη και επιστήμη. Του να βάλεις όλα αυτά τα πράγματα μαζί για να μπορέσεις να εντοπίσεις συγκεκριμένες αγορές, συγκεκριμένους καταναλωτές, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων στους οποίους θα απευθυνθείς, να τους τραβήξεις στη δική σου επιχείρηση, εντός εισαγωγικών, να τους διατηρήσεις και διαχρονικά να αυξάνεις και τον αριθμό τους, έτσι ώστε να έχεις το κέρδος το οποίο επιδιώκεις μακροπρόθεσμα πάντοτε. Αυτό που συνήθως είναι η αιτία του κακού, δηλαδή αυτό που φαίνεται από το μάρκετινγκ και έχει δημιουργήσει αυτή την αρνητική εικόνα, αν θέλετε, είναι η πώληση. Όλοι λένε ότι το μάρκετινγκ, μαρκετίστικα κόλπα, γιατί το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να μας πουλήσουν. Σαφώς και θέλουν να πουλήσουν, αλλά η πώληση είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και το μάρκετινγκ αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι στην ουσία να κάνει την πώληση περιττή. Δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει όλα τα προηγούμενα στάδια με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να έρθουν οι πελάτες μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί εμείς να κάνουμε κάτι. Και αυτό είναι η επιτυχία. Να έρθουν και να παραμείνουν με τη δική μας επιχείρηση, τη δική μας υπηρεσία, οτιδήποτε είναι αυτό που προσφέρουμε. Δύο επίσης παραδείγματα για να δούμε πώς τοποθετούνται κατά κάποιο τρόπο οι επιχειρήσεις. Το ζητούμενο είναι να βρούμε το κατάλληλο προϊόν για την αγορά. Αλλά τι σημαίνει κατάλληλο προϊόν? Ήξερε κανένας ή έλεγε κανένας ότι υπάρχει ανάγκη για τις φορητές παιχνιδομηχανές? Είχαν όλοι τα PlayStation, στο σπίτι τους έπαιζαν και τα λοιπά. Πού στηρίχτηκαν σε μία ιδέα που ενδεχομένως θα μπορούσε να φέρει κέρδη στην επιχείρηση εάν έδιναν τη δυνατότητα σε όλους αυτούς που είχαν ήδη σαν πελάτες την επιχείρησή τους να ασχολούνται με την αγαπημένη τους δραστηριότητα, αναψυχή, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού. Ήταν κάτι που το επιχείρησαν και φυσικά τους βγήκε. Το ίδιο και με τα κινητά. Υπήρχε παλιά η ανάγκη, δεν χανόμασταν, δεν βρισκόμασταν όταν δεν είχαμε κινητό. Όχι. Υπάρχει κανένας χωρίς κινητό? Ούτε. Τολμάει κανένας να φύγει από το σπίτι του χωρίς κινητό? Ποια είναι η αναγκαιότητα αυτού του προϊόντος? Σαφώς και είναι αναγκαίο έτσι πως έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση, αλλά και οι ανάγκες δημιουργούνται. Και αυτό είναι που λέμε καμιά φορά οι πλασματικές ανάγκες που δημιουργεί το μάρκετινγκ. Σκεφτείτε και αποφασίστε αν όντως το ότι κουβαλάτε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο δεν είναι μια πραγματική ανάγκη σήμερα. Ενδεχομένως ήταν μια ανάγκη σε λανθάνουσα κατάσταση, η οποία βγήκε μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Άλλος τρόπος τοποθέτησης.
η δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού προϊόντος. Τι κάνει η Lexus για να δημιουργήσει όνομα στην αγορά ή να προσελκύσει πελάτες? Η Lexus βασικά ανταγωνίζεται με ποια προϊόντα πολυτελείας? BMW, Mercedes, έτσι δεν είναι? Αλλά προσπαθεί να διαφοροποιηθεί, τουλάχιστον στην εικόνα, από αυτά. Γιατί BMW και Mercedes απευθύνονται σε μια ομάδα καταναλωτών που, όπως λέμε, έχει σαν στόχο και μέσα από τη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου να δώσει κάποια στοιχεία για το status quo, δηλαδή τον τρόπο ζωής, το ποιος είμαι, να κάνει κάποια δήλωση για το ποιος είναι. Η ομάδα της Lexus, επειδή διακρίνει ότι σε αυτό ακριβώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις δύο επιχειρήσεις, προσπαθεί, εστιάζει σε μία ενδεχομένως πιο μικρή ομάδα καταναλωτών, όχι αμεληταία, η οποία ενδιαφέρεται για την ποιότητα, για την πολυτέλεια, για όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει, τα οποία μπορεί να είναι απολύτως παρόμοια με τις BMW και τις Mercedes, απλά δεν δημιουργούν αυτό το statement. Θέλουν να χαίρονται την πολυτέλεια χωρίς να κάνουν τη δήλωση. Κατανοεί, δημιουργεί αυτήν την αγορά και την ενισχύει και προχωρά στις πωλήσεις και είναι φυσικά από τις πιο πετυχημένες εταιρείες. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παραδείγματα εταιριών. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται το marketing? Χρειάζεστε εσείς το marketing? Όχι. Ποιος το είπε το όχι? Γιατί δεν το χρειάζεστε το marketing? Θέλετε να δημιουργήσω κάτι ψεύτικο το οποίο δεν χρειάζεται ο άνθρωπος? Το marketing δεν δημιουργεί ψεύτικα πράγματα. Προλίγο είπατε ότι δημιούργησε την ανάγκη να έχει φορητή παιχνίδι μηχανή. Έτσι δεν είναι? Υπήρχε η ανάγκη. Απλά δεν ήταν δηλωμένη, εξακριβωμένη. Η ανάγκη την οποία διαχωρίσατε στο ότι είναι, μπορεί να είναι και μία ψευδέστηση, έτσι. Θέλετε να πλανάμε εκεί με τον άρρωστο? Τι να κάνω, ορίστε. Θέλετε να πλανάμε με αυτό με τον άρρωστο το ότι να δημιουργώ? Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω. Δεν είπα εγώ ότι δημιούργησε μία ανάγκη. Αν δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικά αναγκαίο, δεν θα προχωρήσει στην αγορά. Ποιος το κρίνει το ότι είναι πραγματικά αναγκαίο? Η αγορά. Η αγορά, η αγορά είναι ικανή δηλαδή να κρίνει το τι θα κάνω εγώ? Ναι. Η οποιαδήποτε εταιρεία. Γιατί αυτή είναι που επιλέγει, αγοράζει, κάνει. Η εταιρεία η οποία προωθεί το προϊόν της. Η εταιρεία σαφώς και προωθεί το προϊόν της, ναι. Αυτό είναι η εμπορική αξία, αλλά με τη ιατρική? Εσείς τι θέλετε να κάνετε? Ποιος είναι ο στόχος ο δικός σας? Να θεραπεύω τους αρρώστους απλά. Να θεραπεύετε τους αρρώστους. Ωραία. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε θεραπεύω τους αρρώστους, αλλά ο στόχος μου είναι να βγάλω και χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εσείς το κάνετε δηλαδή αφιλοκερδώς? Αυτό το θεωρείτε αποδεκτό? Εσείς το κάνετε αφιλοκερδώς? Εγώ σας ρωτάω, το θεωρείτε αποδεκτό? Ποιο? Για το να έχω στόχο για να βάλω και το χρήμα? Λοιπόν, όχι, 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 όχι. Λίγο πολύ ωραία συζήτηση. Νομίζω έτσι αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον. Ζητώ συγγνώμη αν... Όχι, εγώ θα έρθω λίγο το τσέπι, το ξέρω. Συγγνώμη. Η Χριστίνα δεν μας ξέρει. Γιατί δεν πας στους γιατρούς του κόσμου? Τώρα πού είσαι? Είσαι σε κανένα φορέα που προσφέρεις αφιλοκερδός? Και εγώ αυτό ρώτησα, το κάνετε αφιλοκερδός? Σε ένα νοσοκομείο. Σε ποιο νοσοκομείο δουλεύεις? Ιδιωτικό νοσοκομείο. Σε ποιο νοσοκομείο ιδιωτικό? Υγεία. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Χωρίς την υποστήριξη του κ. Χατζηγιάννη, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε αυτά που σας ρωτάω? Βεβαίως. Σας ρώτησα. Λυπάμαι. Πρόλαβα και σας ρώτησα πριν αν το κάνετε αφιλοκερδώς. Αν το κάνετε αφιλοκερδώς, θα έλεγα ότι δεν τώρα το χρειάζεστε. Κάνετε marketing. Τώρα κάνετε marketing. Τώρα κάνω marketing. Ναι, ακριβώς. Μα ο καθένας το αντικείμενό του. Λοιπόν, οπότε εγώ θα επανέλθω και θα σας πω ότι όλα αυτά είναι διαφορετικά πράγματα, εντός εισαγωγικών, που διακινούνται στην αγορά και οτιδήποτε διακινείται στην αγορά χρειάζεται υποστήριξη. Το καλύτερο πράγμα, το πιο πετυχημένο πράγμα, χρειάζεται υποστήριξη. Γιατί ξεκινάμε με το δεδομένο ότι αν δεν γνωρίζει η αγορά γι' αυτό, όσο πετυχημένο και να είναι, δεν θα υπάρξει ζήτηση.
Το θέμα είναι πώς θα το κάνεις γνωστό. Μπορείς να το κάνεις γνωστό με αρκετά εμπορικούς τρόπους, αλλά μπορείς να το κάνεις και με πιο σωστούς τρόπους. Το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της ποιότητας της δουλειάς σου. Η όλη αυτή διαδικασία. Και αυτό marketing είναι, αλλά δεν είναι κακό. Υπάρχει καλή και κακή εφαρμογή. Αυτή είναι η διαφορά. Όπως υπάρχει καλή και κακή εφαρμογή, υπάρχει σε όλα. Υπάρχουν επίσης, πέρα από τα διαφορετικά πράγματα που κινούνται στην αγορά, και διαφορετικές καταστάσεις ζήτησης. Το τι ζητάει η αγορά. Πόση ζήτηση υπάρχει για κάτι. Δυστυχώς για σας βρισκόσαστε στην αρνητική. Εξού και το αχρίαστος να είναι. Άρα έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό. Το ότι κανένας δεν θα έρθει σε εσάς επειδή το θέλει. Έχει κάποιο πρόβλημα και έρχεται σε εσάς. Δεν είμαστε η χώρα που λειτουργεί με την πρόληψη έτσι ώστε να έρθει κάποιος ασθενής σε τακτά χρονικά διαστήματα, να κάνει check-up κτλ. Κτλ. Και αυτό να δημιουργήσει μια κίνηση και μια ροή ασθενών. Είμαστε στην κουλτούρα της «δεν μπορώ άλλο, έχω αρχίσει και πονάω αβάσταχτα, άρα αναγκάζομαι να πάω στο γιατρό». Και από εκεί και πέρα, άρα έρχονται σε εσάς με αρνητικά συναισθήματα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Τι άλλο έχετε να αντιμετωπίσετε, τι επηρεάζει το επάγγελμά σας, πολλά πράγματα, από τις αλλαγές στην τεχνολογία, ρομποτική και τα λοιπά που φέρνει εξελίξεις, πώς θα τις διαχειριστείτε, η παγκοσμιοποίηση, η απορρίθμιση του περιβάλλοντος, κάθε τόσο όλο και κάτι γίνεται, αλλάζουν το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία και τα λοιπά, τι προμήθειες μπορούν να κάνουν, ποια φάρμακα μπορείτε να παίρνετε. Γενικά, κάθε φορά μπορώ να πω ότι σας διαλύουν τον γνωστό τρόπο λειτουργίας και αναγκάζεστε να αναπροσαρμοστείτε. Ιδιωτικοποιήσεις, η ενδυνάμωση του πελάτη, το ίντερνετ, όσο καλό είναι, τόσο και κακό μπορεί να κάνει. Μπαίνει κάποιος, ενημερώνεται, κάνει, οπότε έχει κάποια σχετική γνώση και η ημιμάθεια είναι πάντοτε χειρότερη της αμάθειας για να μπορέσετε να τη διαχειριστείτε. Εξατομίκευση, όλοι οι πελάτες ασθενείς ζητούν προσωπικό ενδιαφέρον, προσοχή, το απαιτούν, έχουν μάθει. Έχει αλλάξει η αγορά, έχουν μάθει. Και αν κάτι αφομοιωθεί από την αγορά, παγιωθεί, δεν μπορείτε να πάτε πίσω. Σύγκληση των κλάδων από διαμεσολάβηση. Όλοι οι ενδιάμεσοι φεύγουν λίγο πολύ από το παιχνίδι. Οι ενδιάμεσοι, είτε είναι εταιρείες που φέρνουν υλικά, είτε και τα λοιπά, βλέπετε ότι δημιουργείται μία αναδιάρθρωση του κλάδου και αλλάζουν λιγάκι τα δεδομένα των συνεργασιών. Οπότε, πέρα από τα όσα έχετε να αντιμετωπίσετε με τους ασθενείς σας, έχετε και το λεγόμενο εξωτερικό περιβάλλον που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε.